Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λακωνικός μπορώ. Αφενός γιατί ήδη έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με το σκεπτικό και το σχεδιασμό της πρωτοβουλίας IT4Gov, αλλά και γιατί θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο η σημερινή μέρα πρέπει να ανήκει σε αυτούς οι οποίοι αφιέρωσαν τον χρόνο τους, την ενέργειά τους, για να ετοιμάσουν αυτές τις εφαρμογές οι οποίες θα παρουσιαστούν συνέχεια. Δύο λόγια λοιπόν μόνο. Να πω καταρχάς σε σχέση με το δημόσιο και τη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών προς πολίτες ότι κατά τη γνώμη μας υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα, αν θέλετε, τα οποία αλληλοεπιδρούν στο σχεδιασμό και στην παραγωγή των πολιτικών. Το πρώτο επίπεδο βεβαίως είναι η πολιτική ηγεσία η οποία καλείται να χαράξει πολιτικές και να εποπτεύσει τους φορείς του δημοσίου. Το δεύτερο επίπεδο είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση, οι οποίοι έχουν καθημερινή εμπειρία των προβλημάτων, των παθογενειών αλλά και των δυνατοτήτων που υπάρχουν στο δημόσιο. Και το τρίτο επίπεδο είναι οι ίδιοι πολίτες. Είναι αυτοί οι οποίοι εισπράττουν τις υπηρεσίες, καλές ή κακές, και είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν από την καθημερινή τους εμπειρία να συνεισφέρουν στον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών. Αυτό το τρίτο επίπεδο πολλές φορές έχει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υποτιμηθεί και αποσιωπηθεί. Άρα η σημερινή εκδήλωση, μάλλον η δράση μάλλον, η οποία καταλήγει η σημερινή εκδήλωση, νομίζω έρχεται να βάλει αυτόν τον τρίτο πυλώνα στο επίκεντρο της προσπάθειας για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ σημαντικό. Να πω δύο λόγια μόνο για το ΕΣΠΑ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε διακηρύξει δημοσίως, υπόθηκε και από τους προλαλήσαντες, ότι δεν μπορεί να νοηθεί καμία συζήτηση περί παραγωγικής ανασυγκρότησης, περί αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, χωρίς την αξιοποίηση του βασικού, αν θέλετε, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει η χώρα μας, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Η χώρα μας δεν θα ανταγωνιστεί στο διεθνή καταμερισμό βάσει του κόστους εργασίας, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μεγάλες οικονομίες σε επίπεδο μεγάλων γραμμών παραγωγής. Αυτό το οποίο πραγματικά μπορεί να βελτιώσει τη θέση στο διεθνή καταμερισμό είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, των νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις γνώσεις για να υλοποιήσουν αναπτυξιακές πολιτικές. Και επειδή δεν θέλουμε να μένουμε σε επίπεδο διακηρύξεων, όπως ίσως γνωρίζετε, οι πρώτες δράσεις για την επιχειρηματικότητα τις οποίες εξαγγείλαμε και υλοποιούμε αυτό το διάστημα για το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020 σχετίζονται ακριβώς με αυτά τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε. Υπάρχουν δύο δράσεις λοιπόν οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη: η δράση για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και η δράση για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ακριβώς απαντούν σε αυτήν την ανάγκη για ενίσχυση των δυναμικών νέων στρωμάτων πάνω στα οποία πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη. Να πω επίσης ότι επειδή και πολλές φορές στο παρελθόν υπήρχε μια λογική απλής ενίσχυσης κάποιων επιχειρηματικών ιδεών ή σχημάτων και μετά, για να το πω πάρα πολύ απλά, να αφέθηκαν στο έλεος της οικονομίας και της αγοράς το κατά πόσο θα μπορέσουν να επιβιώσουν και να ορθοποδήσουν στο μέλλον, νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε το σύνολο, όλα τα στάδια εξέλιξης μιας επιχειρηματικής ιδέας, μιας επιχειρηματικής πρότασης. Γι' αυτό και οι επόμενες δράσεις που σχεδιάζουμε, μάλιστα η αμέσως επόμενη, σχετίζεται ακριβώς με αυτό, με τη δημιουργία δηλαδή του κατάλληλου συστήματος στο οποίο θα μπορέσουν αυτές οι επιχειρηματικές ιδέες να αναπτυχθούν. Είναι μια δράση η οποία σχεδιάζεται στο Υπουργείο μας αυτό το διάστημα και τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί σε σχέση με τα κλάστερς και τις θερμοκοιτίδες. Σε αυτή τη λογική νομίζω ότι έρχεται πάρα πολύ καλά να απαντήσει και η δράση IT4Gov. Γι' αυτό και όταν μεταφέρθηκε και από τον προτεργάτη αυτής της προσπάθειας, τον Χριστόφορο τον Βερναρδάκη, η ιδέα, αμέσως πέφσαμε να την αγκαλιάσουμε και πολιτικά αλλά και να την ενισχύσουμε μέσα από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Δεν θέλω να επεκταθώ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο
συντομότερο δυνατό στους νέους και τις νέες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτές τις ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Και περιμένουμε με αγωνία τις παρουσιάσεις τους. Να είστε καλά.